Βόλο, επιθυμητή η γονική συνένωση. Θα έλεγε κανένας ότι ένας ηθοποιός για να μπορέσει να ξεχωρίσει και να σταθεί στο Δίνικες θα πρέπει να έχει κάποια ευλογημένα στοιχεία, κάποιες συνισταμένες που καθορίζουν το καλλιτεχνικό του, το εκφραστικό του στίγμα. Και είναι αυτές οι συντεταγμένες, οι καλλιτεχνικές συντεταγμένες που οριοθετούν τον εκφραστικό χάρτη, τον ερμηνευτικό χάρτη ενός υποκριτικού καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή, μπροστά από την κάμερα, την τηλεοπτική ή την κινηματογραφική. Και θα έλεγα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση του καλλιτέχνη, του καλεσμένου που έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε για την επόμενη μία ώρα, είναι η ίδια περίπτωση. Συγκεντρώνει δηλαδή όλες αυτές τις καθοριστικές περγαμηνές. Ένας άνθρωπος λοιπόν που νομίζω ότι έχει καταφέρει αυτό που αποτελεί στόχο για κάθε έναν που εισέρχεται στην καλλιτεχνική κονίστρα. Τι δηλαδή? Να αποκτήσει δικιά του εύκολα αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική ταυτότητα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας υποδεχόμαστε ασμένος σε μία ακόμα εκπομπή, ή αν θέλετε μία άλλη εκπομπή, διότι εισερχόμαστε στο Λυκαβιές του 2014. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσαμε παρά να επιλέξουμε σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας για το νέο χρόνο με έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο, πρικισμένο άνθρωπο, ο οποίος, ευτυχώς, τουλάχιστον ακόμα, συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά τα γήινα, προσινής, ευθαρσής, άνθρωπος του μέτρου, με λελογισμένα όρια, σε αντίθεση με τις ερμηνευτικές καλλιτεχνικές του δυνατότητες, οι οποίες πολύ νωρίς εκτοξεύστηκαν και αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο, που μάλλον το δέχτηκε σαν απρόσμενα δικό του οικείο καθημερινό άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Πιστέψτε με ότι αυτά που λέω δεν εκφράζονται ως φιλοφρόνηση, αλλά αποτελούν ίσως το μέτρο, την αίσθηση του κόσμου. Αυτή που έχω και εγώ λοιπόν για τον φίλο μας, γιατί έτσι τον θεωρούμε πλέον μέσα από τη μικρή και μεγάλη οθόνη και μέσα από τη θεατρική σκηνή, τον Θανάση Τσαλταμπάση. Είναι μαζί μας. Θανάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για τα πολύ ωραία λόγια και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ και για μένα είναι η Πάτρα έτσι γενικότερα γούρι στις δουλειές μου. Πάντα στηρίζει για έναν περίεργο λόγο και άλλες πόλεις στηρίζουν, γιατί συνήθως είμαι σε παραστάσεις που αρέσουν στον κόσμο, ευτυχώς μέχρι στιγμής, αλλά στην Πάτρα δεν ξέρω, έχω μια, ειδικά το καλοκαιρινό θέατρο, μια αύρα απίστευτη και από τον κόσμο και από το κοινό, και ήθελα να πάρω ένα γούρι για τη νέα ταινία που ετοιμάζω. Και Παναγιώτη, μου επιτρέψεις τον ενικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ωραία. Άρα λοιπόν να γκρεμίσουμε έτσι τις τυπικές εκφράσεις και να έρθουμε στην ουσία, γιατί πραγματικά, όπως είπα και εγώ, αν και δεν έχουμε γνωριστεί παρά μόνο λίγες ημέρες, νιώθω πραγματικά ότι μιλάω σε έναν άνθρωπο που γνωρίζω χρόνια. Θα μου πεις, είναι έτσι οξύμορο αυτό, πώς γίνεται? Κι όμως, ξέρεις, πολλές φορές έναν άνθρωπο που μας μιλάει μέσα από την τέχνη του, όποια και αν είναι αυτή, και είναι τόσο άμεσος με την αιχμή του δόρατός του, την καλλιτεχνική του έκφραση, να διαρριγνεί, αν θέλεις, τα στεγανά, τότε πραγματικά νιώθεις ότι είναι ένας άνθρωπος δικό σου, ένας άνθρωπος της γειτονιάς. Αυτό είναι πολύ τιμητικό για μένα, το ότι νιώθεις εσύ και πιθανόν κι άλλος κόσμος αυτό. Είναι πάρα πολύ τιμητικό και είναι και μία, πώς να πω, ανταμοιβή για τη μέχρι τώρα δουλειά, γιατί η δουλειά συνεχίζεται και θα συνεχιστεί με αυτούς και με πιο δυνατούς ρυθμούς. Ποτέ δεν θα ηρεμήσω και δεν θα, πώς να το πω, επάνω από αυτό στις δάφνες, τις όποιες μπορεί να είναι μέχρι στιγμής. Και όπως και κάθε δουλειά, δηλαδή, θέλει πάντα αγώνα για να, και στόχο, και να είσαι προσιλωμένος αυτό για να μπορείς να υπάρχεις και να είσαι στο, να έχεις διάρκεια, να μην είσαι για λίγο. Μου είπε τώρα, θυμήθηκα κάτι με αυτά που έλεγες, Παναγιώτη. Θυμήθηκα τον Κώστα Βουτσά, που επειδή συνεργαστήκαμε πρόσφατα, μου έλεγε ότι, μάλλον εγώ το ρωτούσα, τι συμβαίνει αυτό με τους ηθοποιούς, με εμάς, και έτσι μας φέρεται έτσι ο κόσμος. Και μου είπε ότι όταν προσφέρεις συνέστημα στον άλλον, αν κάποια στιγμή τον έχεις κάνει να γελάσει ή να συγκινηθεί, δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Και αυτή είναι η μαγεία του επαγγελματός μας και
είμαστε, θεωρώ, τυχεροί και για να μην πω ευλογημένοι αυτοί που κάνουμε αυτή τη δουλειά και ζούμε από αυτήν, γιατί πέραν όλων των άλλων ότι μας βοηθάει οικονομικά να ανταπεξέλθουμε στη ζωή κτλ., αυτή η αγάπη που παίρνεις από τον κόσμο δεν συγκρίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο και μου αρέσει πάρα πολύ που όλα αυτά τα έχεις εμπεδώσει ως συνείδηση και ως θέση ευθύνης. Γιατί είναι θέση ευθύνης αυτή του ηθοποιού, έτσι δεν είναι? Και αυτό που είπες, δεν θα μπορούσα παρά να είμαι πάντα γήινος και θέλω και έχω και ανθρώπους, αν απογειωθώ κάποια στιγμή, να με προσγειώσουν. Και νομίζω ότι ο κόσμος πολλά πράγματα τα καταλαβαίνει, ακόμα κι αν εμείς ηθοποιοί λέμε πολλές φορές, γιατί δεν ήρθε αυτός ή γιατί τώρα ο τάδε ηθοποιός φέτος δεν πάει καλά ενώ πέρυσι πήγαινε. Αν δεν τιμήσεις τον κόσμο με αυτό που σου προσφέρει, δεν θα σε τιμήσει κι αυτός. Υποσυνείδητα ο κόσμος καταλαβαίνει πότε το κάνεις, γιατί το θέλεις, γιατί το αγαπάς και πότε τον κοροϊδεύεις εισαγωγικά. Έτσι. Και έχω την αίσθηση, αν μπορώ να προσθέσω και να σε εκφράσω σε αυτά που λες, να συνεχίσω δηλαδή την σκέψη σου, ότι πραγματικά ο κόσμος στον αντίποδα της λατρείας πολλές φορές εκδικείται έναν ηθοποιό που εκφράζεται και παρουσιάζεται δημόσια με ίηση και με κομποριμοσύνη, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Μου έχει τύχει, όπως και όταν ήμουν και μικρότερος, να θαυμάζω ανθρώπους και ηθοποιούς, και μου έχει τύχει συμπεριφορές σε καμαρίν, πολύ πιο μικρός, πρωτού ασχοληθώ επαγγελματικά, που μου γκρεμίσαν όλη την εικόνα. Και τότε είχα σκεφτεί ότι αν γίνω ηθοποιός, δεν θέλω ποτέ να το κάνω αυτό. Και δεν θέλω ποτέ όντως να το κάνω. Μην το συζητάμε αυτό, γιατί στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, πραγματικά έχω έρθει στη δυσάρεστη θέση να απομυθοποιήσω ανθρώπους που μέσα μου είχαν επενδύσει τον ψυχικό μου κόσμο μέσα από τη δουλειά τους. Ενώ, και όταν ήρθε η στιγμή να τους γνωρίσω εκ του συνήκης και πραγματικά να απομυθοποιηθούν από τα μάτια μου και από την σκέψη μου, καταραβαθρώθηκε ουσιαστικά μια εποχή ολόκληρη. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν το εξής, ότι σε αντίθεση με τον μιλίχιο και ευπροσίγουρο χαρακτήρα σου, είσαι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα εύχαρης, πέρα από σεμνός, ο λόγος που είσαι εδώ είναι γιατί είσαι ταλαντούχος. Θα μου πεις όμως, είναι ο μόνος λόγος? Όχι. Θριαλίδα για την σημερινή μας συνέντευξη, τη σημερινή μας συνάντηση, στέκεται μια ταινία, η οποία ίσως δεν θα είχε θέση σε μια πρώτη εκπομπή ενός χρόνου, ενός νέου χρόνου, διότι χαρακτηρίζεται ως μια επιτομή της ατυχίας ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις περιπέτειες του ήρωα που εσύ ενσαρκώνεις, μια ταινία που φέρει εκτός από τη σφραγίδα σου στην ερμηνεία, στον πρώτο ρόλο, σφραγίδα και σεναρίου και σκηνοθεσία. 5η και 12η λοιπόν, και 12. Η ταινία που μόλις ξεκίνησε στους κινηματογράφους όλης της χώρας, φυσικά και της Πάτρας και της Περιφέρειας. Και θέλω να μου πεις δύο λόγια πριν πάμε να πάρουμε μια γεύση, πρώτη γεύση από αυτή την ταινία. Καταρχήν να σου πω ότι ενώ φαίνεται ως επιτομή της ατυχίας μέχρι, την περισσότερη ώρα τη διάρκεια της ταινίας, το τέλος είναι ακριβώς το αντίθετο. Οπότε νομίζω ότι χωράει για αρχή χρονιάς κάτι τέτοιο. Θα φύγουμε δηλαδή με ευχάριστα συναισθήματα. Με πάρα πολύ ευχάριστα. Αυτό το άχω, ότι ο πρωταγωνιστής δηλαδή. Και με μια ελπίδα, γιατί δικαιώνεται, επειδή ο ίδιος πεισμώνει, επειδή ο ίδιος αλλάζει τον εαυτό του ριζικά. Και ενώ είναι φαινομενικά άτυχος από τη φύση του, φτάνει με πολύ δύναμη εαυτού να υπερβεί τα εσκαμμένα. Και τα όρια του, έτσι. Και τα όρια του. Και τα όρια του. Λοιπόν, Θανάση, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ταινία ή αν θες και με αφορμή την ταινία και με όλο τον περίγυρο, όλο το περιβάλλον που αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζει έτσι τον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου, της υποκριτικής τέχνης. Αφορμή πάντα, αφετηρία, βατήρας στέκεται αυτή η ταινία, 5η και 12, που ξεκίνησε μια πορεία, θέλω να πιστεύω, θριαμβευτική στις σκοτεινές αίθουσες. Όμως, για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι και να έχουμε και ένα απτό παράδειγμα από αυτά που θα παρακολουθήσουμε στη μεγάλη οθόνη, πάμε να πάρουμε μια γεύση από το διαφημιστικό μήνυμα που μας δίνει τα όρια, έτσι, τις συνταγμένες, τα σύνορα αυτής της ταινίας. 5 και 12 λοιπόν, πρωταγωνιστής εσύ και μια πλειάδα σημαντικών πρωταγωνιστών και ηθοποιών με μεγάλη θητεία στον χώρο σε στελεχώνουν. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το σπουδαιότερο για μένα σε αυτή την ταινία, ότι δεχτήκανε να κάνουν τους ρόλους που εγώ φαντάστηκα και κάποια βράδια στο κεφάλι. Ορισμένοι, έτσι. Και πολύ μικρούς. Δηλαδή περάσματα που κάποια μεγάλα ονόματα ίσως να έλεγαν ότι είναι υποτιμητικό για αυτούς, έτσι. Και όμως ο τρόπος που δίνονται οι ρόλοι, και επειδή εγώ σκόπιμα έχω γράψει τους μικρούς ρόλους έτσι που ενώ είναι μικροί, να είναι για τον κάθε ηθοποιό
έως και τιμητική. Mm-hmm. Οπότε και δεχτήκανε και με στηρίξανε σε αυτό μου το όνειρο και αναδείξαν όλοι τους ρόλους. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι είχα σκεφτεί στο κεφάλι μου έγινε ακόμα καλύτερο στην υλοποίησή του. Ωραία. Πάμε λοιπόν, Θανάση, να πάρουμε μία γεύση και μαζί με εμάς και με εσύ, βέβαια, όχι, δεν χρειάζεται να πάρεις γεύση. Εμείς, εγώ χρειάζεται, που ακόμα δεν έχω δει την ταινία. Μαζί με εμένα λοιπόν και όλοι οι τηλεθεατές του Λεπάντο να πάρουμε μία γεύση από αυτή την ταινία και αμέσως μετά είμαστε εδώ να συζητήσουμε με αφορμή αυτή την ταινία για τη δημιουργία σου αυτή και βέβαια για το χώρο του ελληνικού κινηματογράφου και τις υποκριτικές. Με λένε αυτοί. Λεωφορείο! Συγγνώμη, Λάμπρο, αλλά δεν χτύπησε πάλι το κολοξενητήρι μου και μετά... Όλα μου πάνε στραβά. Φύγε, φύγε, φύγε. Κάνω ό,τι τύχει. Έχουμε πολύ ωραία νούντλς. Μένω με τη μαμά μου. Με πουλάκι μου, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έχω ένα φίλο. Μόνο σε ένα χωρί, Λάμπρο. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Έχω ανάγκη και από έρωτα. Από σεξ το γάμο του. Οι γυναίκες... Τι κάνεστε, κύριε Ανώμαλε? Δεν το έχω. Στο διάλο, ρε Μαυρόγατε, που θες και γυναίκα. Και μέσα σ' όλα... Ξύπνησες, Τζολιά μου. Ήταν να μην μου τύχει. Να κάνεις μια σπουδαία πράξη. Και μου τύχε. Πέθανες, ναι. Πέμπτη και 12 λοιπόν, μια ταινία ατυχίας που στο τέλος όμως αντιστρέφονται οι ρόλοι και έρχονται τα πάνω κάτω. Λοιπόν, μίλησέ μας για αυτή την αποπειρά σου. Φαντάζομαι δεν είναι τόσο συνηθισμένο ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος ηθοποιός να αναλαμβάνει τέτοιο άχθος στους ώμους του, τέτοια μεγάλη ευθύνη. Αυτή είναι η ευθύνη απέναντι στην εταιρεία, απέναντι στους ηθοποιούς, απέναντι στους θεατές, αλλά και απέναντι βέβαια στην ίδια του την καριέρα, έτσι. Το μυστικό, Παναγιώτη, ήταν ότι δεν σκέφτηκα ποτέ το τι ευθύνες θα μπορούσε να μου φέρει αυτό. Αν σκεφτόμουν, μπορεί όντως να τρελαινόμουν και να μην το έκανα. Αφέθηκα σε αυτό που μ' αρέσει και που αγαπάω και που ζω. Δηλαδή, η δουλειά μου για μένα είναι η μισή ζωή μου. Αν δεν μου στερεί το να παίξω ή το να ασχοληθώ με αυτή τη δουλειά, θα είμαι δυστυχισμένος. Όπως αντίστοιχα, αν μου αφαιρέσει τους ανθρώπους που αγαπάω, αν με απομακρύνει από την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους συγγενείς μου. Δηλαδή, είναι ίδιο, το βάζω στο, πώς να το πω, στη ζυγαριά, στο ίδιο, τόσο πολύ το αγαπάω. Οπότε αφέθηκα, ήταν ένα όνειρο ζωής. Εγώ γενικότερα έγραφα κείμενα και στο σχολείο, σε γιορτές και τα λοιπά, έγραφα σκετσάκια. Μετά όταν σπούδαζα μηχανολόγος μηχανικός, άσχετο με αυτό που τελικά έκανα στην Κοζάνη, έκανα εκπομπές σε έναν τοπικό σταθμό, όπου έγραφα τα κείμενα, μόνταρα, σκηνοθετούσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια ένα τέτοιο εγχείρημα πανελλαδικά. Είσαι συγκεντρωτικός. Είμαι συγκεντρωτικός μόνο στη δουλειά. Α. Πουθενά άλλο. Δεν θέλεις να έχεις παντού την ευθύνη για να έχεις και το τελικό αποτέλεσμα εσύ να είναι στα χέρια σου. Θέλω πολύ να έχω την εποπτεία πια. Σιγά σιγά δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια στη δουλειά, αρχίζει και μ' αρέσει το να έχω ευθύνες πάνω στη δουλειά και μ' αρέσει να χτίζω τα όνειρά μου μόνος μου και να βρίσκω ανθρώπους που αγαπάω και που έχω ξανασυνεργαστεί και που τους εκτιμάω και όλοι μαζί να εκπληρώνουμε το όνειρο. Όπως και εγώ αντίστοιχα θα βοηθούσα έναν άλλον συνάδελφο αν έκανε ένα τέτοιο εγχείρημα. Mm-hmm. Και είναι προς τιμήν των ηθοποιών όλων αυτών που ήρθανε. Mm-hmm. Και εγώ είχα σκεφτεί στον κάθε ρόλο αυτούς τους ηθοποιούς που παίζουν στην ταινία. Δηλαδή έγινε η κρούση και όλοι μου είπανε ναι. Συγκεκριμένα έγραφες και σκεφτόσουν ότι αυτό το ρόλο μπορεί να τον υποδηθεί πιστότερα ο συγκεκριμένος ηθοποιός. Ναι, και μάλιστα επειδή συνήθως οι σκηνοθέτες και ο κόσμος δημιουργεί μια εικόνα για τους ηθοποιούς, από την οποία δύσκολα μπορεί να φύγει ένας ηθοποιός. Όμως οι ηθοποιοί συνήθως ξέρουμε τις δυνατότητές μας και ξέρουμε και τις δυνατότητες των συναδέλφων μας. Εγώ λοιπόν φρόντισα όλοι οι ηθοποιοί που παίζουν να κάνουν κάτι λίγο διαφορετικό από ό,τι τους έχουμε δει μέχρι τώρα. Οπότε δίνουν ένα. Πώς να το πω, είναι έκπληξη ο κάθε ρόλος. Βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς να δίνουν το κάτι διαφορετικό από ό,τι τους έχουμε συνηθίσει με πολύ ωραίο τρόπο.
Να σου φέρω ένα παράδειγμα, τον Κώστα Φλοκατούλα που κάνει τον άστεγο στην ταινία. Μιλάμε έναν εκπληκτικό, χαρισματικό ηθοποιό, έτσι. Χαρισματικός. Είναι τις περιπτώσεις που λέμε τις ιδιαίτερες. Ήταν δάσκαλός με αυτός με ετοίμαση για να πάω στη δραματική σχολή και συνήθως στην τηλεόραση τον προτιμούν για κάποιο συγκεκριμένο, πώς να το πω, είδος. Παίξηματος, κάποιον ρόλο. Εγώ όμως που τον ήξερα αυτόν τον άνθρωπο και τον έχω δει πάρα πολλές φορές στο θέατρο, σκέφτηκα αυτό που θα δείτε όταν δείτε την ταινία. Το οποίο το έκανε με καταπληκτικό τρόπο και μάλιστα μου λέγανε όλοι, γιατί συνήθως μπαίνουν και σε ένα τέτοιο τρυπάκι οι άνθρωποι και οι εταιρείες, να σου πούνε γιατί αυτόν εκεί, πάρε τον άλλον εκεί και πάρε αυτόν εκεί που του ταιριάζει. Ναι, ναι. Και εγώ επέμεινα και είπα όχι, αυτός εκεί. Δηλαδή κάποιος τους έβαλες σε κόντρα ρόλους, όπως λέμε. Οι περισσότεροι είναι σε κόντρα ρόλους. Και αυτό για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ταινίας. Βλέπουμε δηλαδή ηθοποιούς που δεν τους φανταζόμασταν σε τέτοιους ρόλους και τους βλέπουμε με απόλυτη επιτυχία. Γιατί όταν ένας ηθοποιός είναι καλός, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά καλός ή κακός, πολλές φορές καλός αλλά και πολλές φορές κακός, μπαίνουμε όλοι σε ένα λούκι και ακολουθούμε αυτό. Γιατί εκεί μας θέλει ο κόσμος, εκεί νομίζουμε ότι μας θέλει ο κόσμος, δύσκολα θέλουμε να αποφύγουμε, να αλλάξουμε την εικόνα μας. Mm-hmm. Ακόμα και ο δικός μου ρόλος είναι κόντρα σε αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Υπήρχαν στιγμές μέσα στην διάρκεια της περίοδου που γυρίστηκε η ταινία ή που προετοιμάστηκε, που κινδύνευσαν να αναχαιτιστούν οι φιλοδοξίες σου από τις αντικειμενικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν? Τόσο πολύ όχι, αλλά υπήρξαν πολλές δυσκολίες που και εγώ για πρώτη φορά τις είδα, γιατί ενώ έχω ξαναπαίξει πολλές φορές και σε ταινίες και στην τηλεόραση και τα λοιπά, τώρα βλέποντας όλη τη διαδικασία από την αρχή, γιατί είμαι και κομμάτι της παραγωγής εκτός των άλλων, συνάντησα αρκετές δυσκολίες, όμως είχα μια τέτοια απίστη σε αυτό που έκανα. Δεν πτωήθηκα, δεν πίστεψα στιγμή ότι θα καταστραφεί όλο αυτό, παρόλο που θα μπορούσα να το σκεφτώ σε κάποιες φάσεις. Και έτσι συνεχίστηκε και τώρα έχει φτάσει να παίζει από προχθές στους κινηματογράφους. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει, όταν το λέω δηλαδή λίγο και σαν συμβουλή, αν μπορώ να δώσω συμβουλή σε κάποιον νέο δημιουργό, ότι αν θέλει να καταφέρει κάτι πρέπει να το κυνηγήσει μέχρι τέλους. Να μην πτωηθεί από τίποτα. Mm-hmm. Ένας από τους παράγοντες που ήθιστε να λέμε ότι αποτελούν έτσι ένα βαρύδι για τις ελληνικές ταινίες είναι ο οικονομικός παράγοντας. Ήθελα να σας ρωτήσω βαρύδι. Λοιπόν τώρα, βλέποντας, αποτιμώντας αν θέλεις την πορεία, την εξέλιξη και το τελικό αποτέλεσμα του φιλμ που έφτιαξες. Αν ο προϋπολογισμός ήταν υψηλότερος, αν είχες περισσότερες αναλλακτικές λύσεις και προσφορές βάσει του οικονομικού δεδομένου, η ταινία θα ήταν ανώτερη? Κοίταξε, νομίζω ότι πάντα σε ό,τι κάνουμε μετά σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε και καλύτερα. Εγώ, παρόλο που το σκέφτηκα, όπως το σκέφτηκα μου φύγε η σκέψη, γιατί λέω στη δεδομένη στιγμή λειτουργήσα έτσι. Δεν μπορώ ούτε να το μετανιώσω ούτε να γυρίσω πίσω. Έκανα αυτό και ακόμα και κάποια λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και ειδικά σε μια δουλειά που είναι η πρώτη μου δουλειά, ναι, είδα πολλά πράγματα που θα τα άλλαζα. Αλλά αυτό ένιωθα και αυτό με τα λάθη του είναι αυτό που ήθελα. Εγώ λέω πιο πολύ σε οικονομικό όμως παράγοντα. Αν είχες χρήματα περισσότερα διαθέσιμα, ναι, θα γινόταν κάτι καλύτερο, πιστεύεις? Δηλαδή θα μπορούσες να πας πιο πέρα και δεν πήγες εξαιτίας του λόγου? Ποιοτικά δεν θα γινόταν κάτι καλύτερο, αλλά ότι θα μπορούσε να δώσει στο αποτέλεσμα κάτι ακόμα, πιθανόν ναι. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω αν θα το χρειαζότανε. Δηλαδή η ταινία μου έγινε για να γίνει έτσι. Mm-hmm. Μπορεί αν είχα περισσότερα λεφτά πάλι έτσι να την έκανα, με κάποιες μικρό, έτσι πώς να το πω, παρεμβολές σε έναν χώρο, ας πούμε, να έβαζα και ένα κάδρο παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή να ήταν πιο ηλουστρασιόν το περικύκλωμα. Ίσως. Το λέω μεταφορικά, έτσι. Ίσως. Αλλά ίσως και να μην χρειαζόταν όμως. Μπορεί και να μην χρειαζόταν. Σίγουρα όμως η δυσκολία στην έβρεση χρημάτων για να γίνει μια ταινία, γιατί είναι ένα πολυδάπανο σπορ, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εγώ πίστεψα ότι θα βρεθούν χορηγοί, θα. Δυσκολεύτηκα. Mm-hmm. Και δυσκολεύτηκα γιατί όταν μπήκε πια σε ροή για να γίνει ταινία, δεν μπορούσα να περιμένω για να έρθουν λεφτά από χορηγούς. Mm-hmm. Θα μπορούσα, αν περίμενα, να καθυστερούσε να γίνει ταινία, να βγαίνει πιο μετά. Mm-hmm. Αλλά όταν βλέπεις ότι έχεις την ευκαιρία, την αρπάζεις, πιστεύω, και δύσκολα πας πίσω έτσι μετά. Γιατί πολλές φορές δεν παρουσιάζεται πάλι η ίδια ευκαιρία, η ίδια συγκυρία. Θέλω να πάμε να δούμε ένα ακόμα μικρό, αλλά χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την ταινία αυτή. Έχουμε το Βλαδίμηρο
Και Κυριακή έδινε συνομιλία, μια ατάκα δηλαδή, με τον Γιώργο Γαλίτη. Τον Γιώργο Γαλίτη και οι δύο πολύ γνωστοί και από τη μικρή οθόνη και βέβαια και από τη μεγάλη οθόνη και το θέατρο. Επίσης, Παναγιώτη, να σε διακόψω. Ο Γιώργος Γαλίτης, ας πούμε, για να μην πω για τον Βλαδίμηρο που τον ξέρω για όλη η Ελλάδα, ο Γιώργος Γαλίτης είναι 20 και χρόνια ηθοποιός, με απίστευτες επιτυχίες στο θέατρο και όμως ο κόσμος δεν τον γνωρίζει. Mm-hmm. Δεν είναι κακό καμιά φορά να μην σε γνωρίζει ο κόσμος, αλλά θα δείτε ότι στην ταινία δίνει ρέστα. Mm-hmm. Τέτοιοι ηθοποιοί νομίζω ότι πρέπει να τους δίνετε κάποια στιγμή ευκαιρία. Εγώ είχα παίξει στο θέατρο μαζί του δηλαδή mm-hmm. και είχα καταλάβει πόσο καλός είναι. Και όχι μόνο πάνω στη σκηνή, αλλά και το ήθος του πίσω τη σκηνή. Γιατί πολλές φορές αυτό λείπει από πολλούς ηθοποιούς. Το ήθος στο παρασκήνιο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και το συγκεκριμένο τον είχαμε γνωρίσει και στη μικρή οθόνη. Βέβαια, δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω εν πάση περιπτώσει αν οι επιδόσεις του και η αξία του ήταν ανάλογες της ποιότητας των ρόλων που ερμήνευε ή των παραγωγών στις οποίες συμμετείχε. Πάντως είναι αδιαφυσβήτητο. Εδώ το ξεδιπλώνει το ταλέντο. Πρόκειται για ένα μεγάλο ταλέντο. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, ένας ηθοποιός μοιάζει σαν ένα υπεροκειάνιο που κάνει μανούβρες μέσα σε ένα λιμάνι και δεν μπορεί να βγει στα ανοιχτά να πλέψει για να αναπτύξει και τις ταχύτητες που χρειάζεται. Πολύ ωραίο το παράδειγμα σου. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μία ακόμα βουτιά στην ταινία αυτή, να δούμε ένα πολύ μικρό αλλά αναντίστοιχα χαρακτηριστικό, χορταστικό στιγμιότυπο που θα μας μεταφέρει, νομίζω, ο Θανάση και το κλίμα, το ύφος, τη φιλοσοφία της ταινίας. Περίπου ναι, περίπου. Έτσι. Ναι. Ο Γιώργος Γαλίτη, να πω πριν δούμε το βίντεο, ναι, είναι ο μπράβος του Βλαδίμηρου Κυριακίδη στην ταινία. Ναι. Ο οποίος φυσικά δεν είναι φυσικό. Ο οποίος είναι μαφιόζος, τι είναι αυτός. Είναι λίγο. Ο Βλαδίμηρος είναι λίγο μέσα σε όλα, ναι, με την κακή έννοια. Ναι, ναι. Και έχει τον. Το μπράβο του, ο οποίος δεν είναι κανένας φουσκωτός, mm-hmm, αλλά η τρέλα του mm-hmm είναι ικανή μέχρι και να σκοτώσει άνθρωπο. Αφελής, γι' αυτό και τον έχει. Μάλλον αφελής μου φαίνεται. Αφελής και πιστός. Πιστός πολύ. Μάλιστα. Ωραία, πάμε αλλά έχει μια τάση να λέει ανέκδοτα. Όπως ανέκδοτα. Θα να δούμε αν είναι επιτυχή όμως. Πάμε να δούμε το βίντεο. Αφεντικό, λέει ένα παιδάκι σε ένα άλλο. Ο μπαμπάς σου δουλεύει και λέει το άλλο. Όχι αυτό που ρώτησε, το άλλο που απαντάει τώρα. Λέει, γιατί ο δικός σου χάλασε. Λέει ένα παιδάκι στο άλλο, αν πάρω αυτό θα στοχώσω στο κάπκαλο. Δεν πρόλαβε να απαντήσει το άλλο παιδάκι. Είναι ο μπράβος που του λέει όπου σταθεί και όπου βρεθεί, του λέει και από ένα ανέκδοτο, το οποίο ποτέ δεν είναι πετυχημένο, γελάει μόνος του. Δεν συγκινεί ποτέ και τον, το αφεντικό του. Προς το τέλος ταινίας είναι πολύ ενδιαφέρον. Το γίνεται ένα μπλέξιμο περίεργο, με απαγάγουνε και είμαι, μένω εγώ με τον μπράβο. Είδαμε και στιγμιότητα, θα γυρίσουμε πάλι στην ταινία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη σχέση τηλεόρασης και ηθοποιού. Κατά πόσο η τηλεόραση χρησιμοποιεί τον ηθοποιό ή το αντίστροφο. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι ένα μέσο πάρα πολύ δυνατό, το οποίο αν του φερθείς με τον τρόπο που του πρέπει, μπορεί και αυτό να σου φερθεί καλά. Όπως θα δώσω το κλασικό παράδειγμα, με έναν νηστέρι μπορεί να γίνει μια χειρουργική επέμβαση και να σώσει έναν άνθρωπο, μπορεί να τον σφάξει κιόλας. Κάπως έτσι είναι και η τηλεόραση. Είναι, εγώ θεωρώ, πολύ δυνατό μέσο. Όταν μέσα σε μια ώρα, ένα βράδυ, σε βλέπει 2,5 εκατομμύρια κόσμος, δηλαδή παίζω σε ένα σύριαλ και την άλλη μέρα μου λένε όλοι τις ατάκες και με μαθαίνουν όλοι και με αγαπάνε όλοι. Αγαπάνε. Τέλος πάντων, αυτή είναι και μια έννοια που δεν ξέρω κατά πόσο είναι αγάπη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που συμβαίνει με την τηλεόραση είναι τρομερό. Και πολλοί έχουμε δουλειά μετά και στο θέατρο λόγω της τηλεόρασης. Οπότε εγώ δεν μπορώ παρά να νιώθω, πώς να το πω. Τυχερός, να νιώθω ευγνώμων πολλές φορές. Νιώθεις σε πολλές περιπτώσεις. Νιώθεις ότι χρωστάς δηλαδή στην τηλεόραση. Δεν νιώθω ακριβώς ότι χρωστάω, γιατί και εγώ πιστεύω ότι δίνω τον καλύτερό μου αυτό. Mm-hmm. Αλλά τον δίνω. Δεν κάνω mm-hmm εκπτώσεις και δεν θεωρώ ότι επειδή είναι τηλεόραση είναι κάτι ευτελές. Είναι πώς αντιμετωπίζουμε εμείς τις δουλειές μας. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Σωτήρης ο Μουστάκας, συνήθως στις παραστάσεις που έπαιζε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και οι πιο ποιοτικές εισαγωγικά. Όμως ο τρόπος. Ούτε πολλές βιντεοτενίες που έπαιξε. Ακόμα και στις βιντεοτενίες του. Πώς να πω. Του, ναι. Έδινε, τις έκανε, τις έδινε μια ποιότητα ο ίδιος. Ξεχύλιζε το ταλέντο του. Ακριβώς. Εμείς φέρουμε την ποιότητα. Mm-hmm. Εμείς είμαστε που κάνουμε τα πράγματα. Δεν κάνουν τα πράγματα εμάς. Δεν κάνουν mm-hmm τα ράσα τον παπά. Mm-hmm. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τους δευτεραγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου, του ελληνικού θεάτρου. Ξέρεις, νιώθω ότι σε σχέση με τους πρωταγωνιστές που μπλούζονται από τα φώτα της δημοσιότητας, που απολαμβάνουν το παρατεταμένο ενθουσιώδες χειροκρότημα του κόσμου και που εισπράττουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγάπης και θαυμασμού από το κοινό,
βρίσκονται ίσως παραπεταμένοι εκεί στα παρασκήνια, αν και νομίζω ότι ουσιαστικά η μεγάλη επιτυχία στηρίζεται στους δευτεραγωνιστές. Δηλαδή η πυραμίδα για να σταθεί η κορυφή χρειάζεται η βάση της, έτσι δεν είναι? Είναι σαν να παίζεις ποδόσφαιρο και είναι αυτός που θα δώσει την μπάσα σε αυτόν που βάζει τον γκολ. Ο πρωταγωνιστής λοιπόν είναι αυτός που βάζει τον γκολ, αλλά αν δεν πάρει την μπάσα δεν θα το βάλει ποτέ. Έτσι. Όσο καλύτερο παρτενέρ έχεις πάνω στη σκηνή ή στο πλατό, τόσο αναδεικνύεσαι κι εσύ. Και οι δευτεραγωνιστές σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι και πρωταγωνιστές, αλλά είναι τόσο σημαντικοί και νομίζω ότι στο τέλος τους εκτιμάμε κι εμείς και ο κόσμος και το συνάφι τους ξεχωρίζουμε. Και δηλαδή ο Παπαγιαννόπουλος, mm-hmm. που ελάχιστες φορές πρωταγωνίστησε, για να μην πω, δεν ξέρω καν αν πρωταγωνίστησε. Ναι, ή ο Φέρμας. Ή ο Φέρμας. Και ποιος δεν τους ξέρει και ποιος δεν τους αγαπάει αυτούς τους ηθοποιούς. Ο Λαβρέντης Γιαννέλος, τόσοι πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι, είναι αυτό που είπες. Ο δευτεραγωνιστής δεν παίρνει τόσο τα φώτα, αλλά εμείς ειδικά που είμαστε στη δουλειά ξέρουμε το πόσο σημαντική είναι και συνήθως αυτοί έχουν πάντα δουλειά και καλή δουλειά. Τώρα εντάξει, μπορεί, δεν είναι τα πάντα και το να είσαι πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ τον πρώτο καιρό που ξεκίνησα, όχι τον πρώτο, τα περισσότερα χρόνια, τα πέντε πρώτα χρόνια έπαιζα δεύτερους και τρίτους ρόλους. Και μάλιστα μου είχαν γίνει προτάσεις για πρωταγωνιστικούς. Δεν ένιωθα έτοιμος. Ήθελα να πάρω την εμπειρία. Δηλαδή, όταν σου λένε θα είσαι σε ένα σύριαλ με τον Μπέζο ή θα είμαι σε παράσταση με τον Φιλιππίδη, δεν θέλω να πρωταγωνιστήσω. Και είμαι στα πρώτα μου βήματα. Θέλω να μάθω όπως και έμαθα. Και γι' αυτό τώρα φτάνω να κάνω τη δική μου δουλειά. Νομίζω ότι αν δεν είχα αυτό το σχολείο από εκεί, δεν θα είχα φτάσει ή δεν θα ήμουν έτοιμος. Ή αν το έκανα, θα το έκανα λίγο πιο λειψά. Ξέρεις, Θανάση, έχουμε δει πολλές περιπτώσεις σημαντικών ηθοποιών που οφείλουν, έχω την αίσθηση, νομίζω ότι έχουν αρνηθεί και αυτοί, οφείλουν μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους, δηλαδή μπορεί άνετα να πιστωθεί, τόσο στην σωματοδομή τους, όσο και στην χαρτογράφηση του προσώπου τους. Νιώθεις ότι εσύ ανήκεις σε αυτή τη χωρία των ηθοποιών? Κοίτα, εγώ πάντως το νιώθω. Όσο πιο ιδιαίτερος είσαι, ό,τι συνεπάγεται αυτό, είναι θετικό σε αυτή τη δουλειά. Έχεις μεγάλη μύτη, έχεις πεταχτά αυτιά, είσαι κοντός, είσαι παχουλός. Αυτά όλα ψηλός. Σε κάνουν, ναι, μπορεί βέβαια να σε παγιδεύσουν, είναι δηλαδή λίγο, αλλά όσο πιο χαρακτηριστικός και αναγνωρίσιμος είσαι, η αλήθεια είναι πως είναι καλό για τη δουλειά, όσο πιο ιδιαίτερος είσαι. Μπορεί η φωνή, η Σαπφώνο Ταρά, ο Μποστατζόγλου στις μέρες μας, είναι παραδείγματα, ναι, είναι όσο πιο χαρακτηριστικός είσαι, αλλά αν εγκλωβιστείς και εκεί μπορεί και να πέσεις και σε, αλλά πάντως είναι ένα πολύ καλό πρώτο, μια πολύ καλή πρώτη ύλη για να μείνεις και για να σε θυμάται ο κόσμος. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ελοχεύει. Εμένα μου λένε ότι είμαι χαρακτηριστικός, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, αλλά... Μα και εγώ το εξέφρασα αυτό, έτσι. Νομίζω ότι είναι έτσι αέρας στα πανιά σου αυτό το πλεονέκτημα. Όμως εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος της τυποποίησης για έναν ηθοποιό. Και πες με εσύ τώρα, πώς νιώθεις χαρακτηρίστας, τι χαρακτηριστικό θα έδινες στον εαυτό σου, σαν ηθοποιόνο? Τώρα δεν ξέρω αν θέλω να εκφραστώ εγώ για τον εαυτό μου. Εγώ πάντως πιστεύω ότι σίγουρα αισθάνομαι ότι μπορώ να παίξω μια ποικιλία ρόλων. Επίσης πολλούς σίγουρα δεν θα πείσω λόγω εμφάνισης. Δηλαδή δεν θα μπορούσα ποτέ να παίξω τον κορυφαίο Ζεν Πρεμιέ που ρίχνει όλες τις γυναίκες. Δεν γίνεται. Εγώ μπορώ να τα πω καλά τα λόγια μου. Ναι. Αλλά δεν θα πείσω εκ των πραγμάτων. Και δεν θέλω. Υπάρχουν τόσα πολλά έργα, τόση πολύ ωραία ρόλη που μπορείς να παίζεις πάντα, όπως και να είσαι, όποιος και να είσαι. Νομίζω η τυποποίηση άλλες φορές είναι καλό, άλλες φορές είναι κακό. Δηλαδή, είναι πώς θα την εκμεταλλευτεί ο ίδιος ο ηθοποιός και πώς θα το χειριστεί. Ναι, από ένα σημείο και έπειτα μπορεί να αρχίσει να κουράζει το να κάνεις το ίδιο. Απ' την άλλη, Σαρλό. 100 χρόνια και είναι ο Σαρλό, ο Τσάρλι Τσάπλιν. Ο Μίστερ Μπίν. Ναι. Παίρνω παραδείγματα παγκόσμια. Και ξέρεις, αν πούμε ο Μίστερ Μπίν παίξει άλλο ρόλο, πολύ δύσκολα τον δέχεται ο κόσμος. Ναι, και νομίζω μια-δύο φορές που το έχει δοκιμάσει, αλλά είναι τόσο καλή αυτή η μανιέρα που έχουν. Η μανιέρα δηλαδή ως καλή λέξη υπάρχει. Ναι. Άλλο που καμιά φορά την πάμε προς το κακό, αλλά όταν έχεις μια τόσο καλή μανιέρα. Τι να πω. Άλλωστε αυτό το έχουμε ζήσει και στην εγχώρια κινηματογραφική και θεατρική σκηνή. Για να φέρω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, αυτό του Κώστα Χατζηχρήστου. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Υποδίθηκε σχεδόν πάντα, τον Βλάχο. Τον Βλάχο. Που ενσάρκωνε έτσι τον νέο Έλληνα. Αυτό τελικά είναι
θετικό για την ηθοποιό, δεν το ξέρουμε. Γιατί ίσως είναι δεν θέλει δυνατότητα να δοκιμαστεί σε άλλους ρόλους. Και ο κόσμος σε θέλει εκεί που έχει σταθεί, περιπάει να σε δει στο θέατρο ή σε μια ταινία και θέλει να δει αυτόν που έχει αγαπήσει, όχι κάποιον άλλον. Είναι έτσι όπως το λες. Δηλαδή, αν κάνεις 10, 15, 20 χρόνια ένα πράγμα, δύσκολα πια θα σε δεχτεί σε κάτι άλλο. Αλλά είναι τι θες κι εσύ. Αν είσαι καλυμμένος από αυτό, γιατί μπορεί, όπως είπες και ο Χατζηχρήστος, να ήταν ικανοποιημένος με αυτά που έκανε και τα έκανε πάρα πολύ καλά. Και ακόμα τα βλέπουμε και γελάμε. Και μάλιστα μιλάμε για μια μανιέρα που, ενώ έκανε αυτόν τον ρόλο, σε κάθε ταινία είχε φαντασία και αυτοσχεδίαζε κάθε φορά και διαφορετικά. Οπότε ήταν πολύ ωραίο. Αλλά είναι τι θέλει ο κάθε ηθοποιός. Άλλος ηθοποιός θέλει να παίζει εντελώς διαφορετικούς ρόλους. Mm-hmm. Άλλος ηθοποιός, και ο Βουτσάς, πάλι να σου αναφέρω παράδειγμα, γιατί είχε μια κουβέντα με τον Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Και του έλεγε του Κωνσταντίνου ότι γιατί δεν. Ο Βουτσάς, ας πούμε, έκανε τον τυπάκο που έκανε τον. Λίγο με παρεμβολές ήταν ο ίδιος. Τον εξυπνάκια, έτσι. Τον εξυπνάκια αυτό. Ναι, ναι. Και έλεγε στον Κωνσταντίνου ότι γιατί δεν κάνεις, αφού έχεις το ταλέντο, κάνε και εσύ, τυποποιήσου λίγο. Ο Κωνσταντίνου, ναι, ας πούμε, ήθελε να παίζει διαφορετικά. Ναι. Είναι ο κάθε ηθοποιός τι θέλει. Και πώς ικανοποιείται. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ενδιαφέροντα διαφημιστικά μηνύματα. Και αμέσως μετά ο Θανάσης Τσανταμπάσης θα παραμείνει μαζί μας για την τελευταία ενότητα της εκπομπής. Θα δούμε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, πολύ μουσικό, μελωδικό, από το μουσικό θέμα της ταινίας 5η και 12, που ξεκίνησε να προβάλλεται ήδη στους κινηματογράφους όλης της χώρας και όπως φανερώνουν οι πρώτες μετρήσεις, τα πρώτα εισιτήρια με ιδιαίτερη ξεχωριστή επιτυχία. Διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανερχόμαστε στην ταινία, αλλά μιλάμε και για πολλά άλλα με τον αγαπημένο πρωταγωνιστή. Χρυσός δεν είναι μόνον η σιωπή, είναι η δημιουργία που μιλάει από μόνη της, η λάμψη που μαγεύει, η δική μας τέχνη. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Φώτης Κατραούρας. Ένας κόσμος κοσμήματα για κάθε μικρή και μεγάλη στιγμή της ζωής. Επώνυμα ρολόγια που κάνουν κάθε λεπτό πολύτιμο. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Φώτης Κατραούρας. Τώρα και στην Αύπακτο, Ιντζέ 2. Τηλέφωνο 26340-22655. Πολυτέλεια και ξεχωριστό design. Αδελφή Τούρκα. Αναζητήστε σε έναν ευρύχωρο χώρο 3.000 τετραγωνικών μέτρων την απόλυτη ποιότητα και αισθητική σε είδη υγιεινής και πλακάκια. Ανακαλύψτε μεγάλο στόκ εμπορευμάτων στις καλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες. Τώρα νέο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου στο Πλατανίτη. Σε ένα χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Η τελευταία λέξη της μόδας στα είδη υγιεινής. Τιμές που θα σας καταπλήξουν. Και στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-55558 και 26340-31046. Αδελφή Τούρκα, η σύγχρονη ματιά που ονειρεύεστε. Κέντρο Ξύλου Παύλος Μελίστας. Διαθέτουμε μια ευρεία ποικιλία σε σόμπες, προσφέροντας οικονομικές, ποιοτικές και εύκολες λύσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες σας. Όλα τα προϊόντα μας εξασφαλίζουν αντοχή στο χρόνο και άριστη λειτουργία. Σόμπες από ατσάλι, με ντέμι, ενεργειακές, κουζίνας, υγραερίου. Σόμπες για καλοριφέρ, λέβητες, ξύλου, πέλετ, πετρελαίου. Ακόμη, καύσιμη ύλη από πυρηνόληξο, πέλετ, καυσόξυλα. Κέντρο Ξύλου Παύλος Μελίστας. Μαλάματα Ευπαλίου. Τηλέφωνο 6340-71553. Σίγουρη λύση για το χειμώνα. Κατάλληλο επιθυμητή γονική συνένεση. Συντονισμένοι πάντοτε στην τηλεόραση του Λεπάντο από την Πάτρα, την Αύπακτο και για ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα, και σήμερα υποδεχόμαστε με το δεξί το 2014 και δεχόμαστε και εμείς το ανέσπερο φως του νέου χρόνου με έναν άνθρωπο που φωταγωγεί την θεατρική σκηνή, αφού πριν απ' όλα είναι αυτός που φωταγωγεί την ίδια την ψυχή μας μέσα από τους ρόλους που υποδίεται. Πάντοτε με σεβασμό στον θεατή, με αίσθηση ευθύνης για τον ρόλο που επιτελεί. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αν συνυπολογίσετε σε όλα αυτά το γεγονός ότι παραμένει πάντα προσινής, ιδιαίτερα σεμνός και πάντα έτσι επικοινωνιακός, αλλά όχι με τεχνητό τρόπο, πάντα αψιμηθείωτα, νομίζω ότι ο Θανάσης Τσαλταμπάσης συγκεντρώνει εκείνες τις συντεταγμένες και τα στοιχεία που προσδίδουν την στόφα ενός γεννημένου ανθρώπου για το ρόλο αυτό, το ρόλο του ηθοποιού δηλαδή. Θανάση, αφορμή θυμίζω για την συνάντησή μας σήμερα, στέκεται η πρώτη σου προσωπική ταινία, 5η και 12, που ξεκίνησε να προβάλλεται στις σκοτεινές αίθουσες όλες τις χώρες, φυσικά και σε αυτές της Δυτικής Ελλάδας. Και μια πάμε τώρα μια ματιά πάλι στην μια, θα βγάλει έτσι βόλτα στην ταινία. Ξεκινά από τον τίτλο. 5η και 12. Παρασκευή και 13 θα περίμενα, ναι. Είναι λίγο πριν, γιατί γενικά ναι. Και ο ήρωας είναι λίγο πριν. Λίγο πριν από το καλό συνήθως. Mm-hmm. Αλλά θα δούμε στην ταινία ότι πολλά αλλάζουν. Και ο τίτλος μας προδιαθέτει ότι είναι στο μετέχνιο. Ναι, και πάντα η κωμωδία παίζει ανάμεσα. Πρέπει να είσαι λίγο πριν το δράμα για να κάνεις καλή κωμωδία. Οπότε νομίζω ότι και ο τίτλος είναι λίγο πριν το δράμα, άρα το κάνει να είναι μια πολύ ωραία κωμωδία. Αυτό που είπες πριν, Παναγιώτη, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Η ευθύνη που είπες, που αντιμετωπίζουμε κάποιοι ηθοποιοί τους ρόλους μας, και είναι όντως μεγάλη ευθύνη όταν απευθύνεσαι σε ένα κοινό, σε όλη την Ελλάδα, σε ένα τόσο μεγάλο κοινό, που μέσα σε αυτό υπάρχουν και παιδιά. Και γονείς και όλοι, δεν μπορεί παρά να έχεις ευθύνη και να σκέφτεσαι ακόμα και τον τρόπο που θα αντιμετωπίσεις το ρόλο. Δηλαδή, ένας ηθοποιός που σέβεται τη δουλειά του, σκέφτεται πάρα πολύ πώς θα κάνει το ρόλο του για να μπορεί να περάσει και κάποιο μήνυμα πιθανόν. Ακόμα και ο πιο τρελός και ο πιο ιδιαίτερος ρόλος, πρέπει να τον έχεις σκεφτεί πολύ για να τον φιλτράρεις για το πώς θα περάσεις τον κόσμο. Γιατί όντως έχουμε μεγάλη ευθύνη. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Πολλοί μας ζουν με εμάς, μεγαλώνουν με εμάς, ψυχαγωγούνται από εμάς και είμαστε πολύ σπουδαίο κομμάτι για αυτούς. Και πρέπει να έχουμε ευθύνη. Έτσι. Είπες λοιπόν δύο μαγικές λέξεις. Ευθύνη και ο ρόλος που αυτό συνεπάγεται. Και φυσικά θα προσθέσω και τη λέξη μήνυμα που ανέφερες. Ζούμε σε χαλεπούς καιρούς, ελαίω οικονομικής κρίσης, και φυσικά αυτό συνεπάγεται και μία πολιτισμική υποβάθμιση. Τι ρόλο μπορεί να παίξει η τέχνη λοιπόν στην ανάσχεση αυτού του φαινομένου και αν θέλεις στην ανακατανομή αυτών των ρόλων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην τέχνη. Δηλαδή μπορεί κάποιος από το δικό του καλλιτεχνικό μετερίζει, είτε ηθοποιός, είτε ζωγράφος, είτε μουσικός, να παίξει το ρόλο του εμπνευστή του κόσμου για κάτι καινούριο. Οφείλει να το κάνει αυτό. Οφείλει να αφυπνίζει και οφείλει να εμπνέει τα πλήθη ο καλλιτέχνης. Είτε όπως είπες, από το δικό του μετερίζει. Μπορεί να είναι ζωγράφος, μπορεί να είναι ηθοποιός, μπορεί να είναι μουσικός, να είναι ό,τι. Και μάλιστα οι δύσκολοι καιροί απαιτούν την ύπαρξη της τέχνης. Και άρτος και θεάματα λέγανε στις δύσκολες εποχές. Ο άνθρωπος είχε ανάγκη σε τέτοιες περιπτώσεις να φάει για να ζήσει και να ψυχαγωγηθεί. Και νομίζω ότι, ξαναεπανέλθουμε σε αυτό που έλεγα πριν, ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη, ειδικά αυτή την εποχή εμείς οι καλλιτέχνες, να αναπτερώνουμε το ηθικό του κόσμου για να πάει μπροστά και να μην μένουμε στο παρελθόν. Να βρούμε λύσεις. Και ο έμεσος τρόπος που συνήθως η τέχνη περνάει τα μηνύματά της είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Πιστεύεις όμως ότι αναλαμβάνουν όλοι το ρόλο τους σε αυτό? Γιατί βέβαια, κακά τα ψέματα, δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να αναλάβω και τον ρόλο του συνηγόρου του διαβόλου. Δυστυχώς βλέπουμε υψηπέτες καλλιτέχνες, αλλά δυστυχώς περισσότερους βλέπουμε υψηπετείς καλλιτέχνες. Και νομίζω δεν είναι δικιά μου μόνο θεώρηση αυτή, έτσι. Και το βλέπουμε δυστυχώς μέσα από το λαϊκότερο και αμεσότερο μέσο που είναι η τηλεόραση. Εκπομπές του χειρίστου είδους που προσβάλλουν την αισθητική και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά και δυστυχώς σειρές που δεν προάγουν αυτό που λέμε πολιτιστικό κριτήριο. Ποια είναι η δική σου αίσθηση? Η δική μου αίσθηση δεν μπορεί να διαφοροποιείται από τη δική σου. Υπάρχουν και αυτά. Και πάντα θα υπάρχουν,
άλλοτε σε μεγαλύτερο, άλλοτε σε μικρότερο βαθμό. Νομίζω ότι όπως και σε κάθε επάγγελμα, δηλαδή πας σε ένα ψιλικατζίδικο και έχεις έναν ευγενικό άνθρωπο στο ταμείο που μπορεί να σου πει αυτό, αυτό, να σου δείξει, και πας και σε ένα ψιλικατζίδικο που κάθονται τρεις, καπνίζουν και δεν σου δίνουν σημασία. Πάντα είμαστε και λίγο οι άνθρωποι που τα κάνουμε. Και η ποικιλία που έχει τηλεόραση, και όταν πρέπει να καλύψεις 24 ώρες, ας πούμε 24 για το βράδυ, αλλά ας πούμε έστω 16-17 ώρες υλικού και έχεις τόσα πολλά κανάλια και δεν έχεις και χρήματα αυτή την εποχή, θα βγάλεις και τις πατάτες. Αλλά βλέπεις ότι χωρίς χρήματα πολλές φορές βγάζεις και διαμαντάκια. Δηλαδή εγώ θα πω ότι το σύραλ που κάνει ας πούμε ο Αλφα με την Μουρμούρα που παίζει και ο Βλαδίμηρος που είναι και στην ταινία, είναι ένα σύραλ που δείχνει την εποχή. Έχει γίνει με λίγα μέσα, αλλά η αγάπη των ηθοποιών και ο σεβασμός προς τον θεατή έχει βγάλει μια δουλειά και ένα αποτέλεσμα που το έχει αγκαλιάσει ο θεατής. Ναι, όμως θα συμφωνήσω ότι αυτό το σύριαλ που ανέφερες και άλλα, και άλλες περιπτώσεις τηλεοπτικές, αφορούν τις εξαιρέσεις που μάλλον επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αλλά και θα σου αντιτείνω επίσης αυτά που είπες, ότι και στο παρελθόν που υπήρχαν χρήματα, βλέπαμε τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό λέω ότι πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν, πάντα ίσως σε διαφορετικό βαθμό, αλλά πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Δεν αλλάζουν πολλές φορές οι άνθρωποι. Ναι. Από την άλλη, όμως, ο ρόλος της τηλεόρασης είναι πιο αυξημένος, με την έννοια ότι για να πάω στο θέατρο το επιλέγω, γιατί θα πληρώσω και θα βγω από το σπίτι μου, θα ντυθώ, θα πάω σε ένα θέατρο συγκεκριμένα για να δω κάτι. Άρα έχω την ευθύνη. Όμως η τηλεόραση που είναι δημόσια συχνότητα και ο άλλος εκπέμπει και εισβάλλει εισαγωγικά στο σπίτι σου, είναι μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί βέβαια, μην πει κάποιος ότι μπορεί καθένας να αλλάξει με το τηλεχειριστήριο κανάλι. Ναι, θεωρητικά ναι, αλλά. Ναι, πολλές φορές και να τα αλλάξει πάλι θα πετυχαίνει αντίστοιχα. Ναι. Η τηλεόραση είναι πιο βιομηχανία από ότι το θέατρο. Δηλαδή, άλλη είναι αντιμετώπιση των ανθρώπων που κάνουν θέατρο ή των παραγωγών στο θέατρο ή των αυτών που παίζουν στο θέατρο και του κόσμου που πάει να δει θέατρο. Και άλλη είναι αντιμετώπιση συνήθως των ανθρώπων που έχουν ευθύνη για το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Εκεί δηλαδή τα πράγματα πάνε λίγο πιο εμπορικό οικονομικά. Mm-hmm. Πρέπει να βγάλεις τα λεφτά σου, να πάρεις διαφημίσεις, τι να κάνεις γι' αυτό. Πρέπει να σε δει ο κόσμος, θα βγάλεις και τη χαζομάρα, θα βγάλεις και. Είναι δηλαδή πιο εύκολο να πέσεις σε βούρκο στην τηλεόραση. Mm-hmm. Γιατί και επειδή είναι τόσο δυνατό μέσο, όπως είπαμε και πριν, είναι πιο εύκολο να το δει και ο κόσμος. Οπότε να σχολιάζουμε και εμείς αυτή τη στιγμή τα κακό κείμενα. Ενώ ένα κακό θέατρο μπορεί να μην πατήσει κανείς, να μην το δει ποτέ και να μην το σχολιάσουμε και ποτέ. Ενώ την τηλεόραση, επειδή την έχουμε όλοι στο σπίτι μας, θα πιάσουμε το κανάλι, θα τη δούμε και την πατάτα, θα τη σχολιάσουμε πιο εύκολα. Είναι κριτήριο για την επιτυχία ή την ποιότητα μιας παράστασης θεατρικής ή μιας σειράς τηλεθέαση για σένα? Είναι κριτήριο επιτυχίας, προσέλευση του κόσμου, ανταπόκριση των θεατών? Ή πολλές φορές είναι πράγματα που δεν είναι αλληλένδετα? Κοίταξε, εγώ πάντα βάζω κάτω και μελετάω όλα τα στοιχεία. Σαφώς και η τηλεθέαση είναι, όταν είσαι στην τηλεόραση, θες να έχεις τηλεθέαση, θες να σε δει ο κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια, κατά καιρούς βλέπουμε να έχουν τηλεθεάσεις προγράμματα που είναι αντικειμενικά όχι καλά. Πρέπει να έχουμε και λίγο το γνώτι σε αυτό, να ξέρουμε πού είμαστε. Μου έχει τύχει να είμαι σε δουλειά, καλό είναι να μην αναφέρω την κακή. Όχι. Συνήθως μια καλή δουλειά θέλω να την αναφέρω, αλλά την κακή δουλειά δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Αλλά έχω υπάρξει σε δουλειά που είχε πολύ τηλεθέαση και που το ξέραμε και εμείς οι ίδιοι που ήμασταν ότι δεν κάνουμε κάτι σπουδαίο. Εκεί τη στιγμή που έκανες που συμμετείχες, το έκανες εν γνώση σου ότι είναι μια σειρά περιορισμένων δυνατοτήτων. Περιορισμένων δυνατοτήτων. Yeah. Δεν θεωρώ ότι ήμουν ποτέ σε κάτι ευτελές ή σε κάτι άσχημο, αλλά ήταν κάτι όχι τόσο καλό. Mm-hmm. Όμως είχε απήχηση. Αλλά ξέραμε και όλοι μας όσοι ήμασταν εκεί ότι πια δεν κάνουμε και το. Το ύψιστο, το καλύτερο. Ναι. Έκανες ποτέ εκπτώσεις στη δουλειά σου, χάρη οικονομίας χρόνου? Όχι. Ή εξαιτίας των συνθήκων αναγκαζόμενος? Όχι, όχι. Και αυτό που είπα ότι ήμουν σε αυτή τη δουλειά, πάλι ήταν μια αξιοπρεπής δουλειά, απλώς δεν ήταν αυτό που ήθελα να πω, δεν ήταν πια το grande πράγμα που, όμως είχε πάρα πολύ τηλεθέαση, αλλά εκτός δεν έχω κάνει ποτέ και δεν θέλω να κάνω. Έχει τύχει δηλαδή να βρεθώ χωρίς φράγκο στην τσέπη και να μην κάνω κάτι, γιατί κατάλαβα ότι με την δική μου αισθητική και το δικό μου γούστο δεν μου τέριαζε και δεν θα μπορούσα να είμαι. Θα ήταν για μένα σκότωμα να ξυπνάω το πρωί για να πάω σε κάτι που δεν μ' αρέσει. Και δεν θέλω να το κάνω σε καμία περίπτωση. Προτιμώ δηλαδή να κάτσω σπίτι μου, να μην κάνω έξοδα και να είμαι εκεί πέρα, παρά να δουλεύω για να βγάλω και να μην μ' αρέσει αυτό που κάνω. Και θέλω πάντα να σέβομαι το θεατή.
Άρα λοιπόν δεν σε ενδιαφέρει να υπάρχει με παλιούς τρόπους. Όχι, όχι. Σε ενδιαφέρει να κάνει κάτι που να είναι ουσιαστικό. Δηλαδή να σκεφτώ ότι σε μια ακραία περίπτωση θα αναγκαστεί ή θα επιλέξει να απέχει, να έχει μια θελουσία αποχή. Ναι, άμα παρά να έχει μια επανάληψη βαρετή. Ναι, βέβαια. Αν δεν έχω κάτι να πω καινούριο, δεν θα κάνω κάτι. Όπως βέβαια τυχαίνει πολλές φορές να πηγαίνει σε μια δουλειά που όλα δείχνουν ότι θα πάει καλά ή ότι έχει ένα ωραίο κείμενο, έχει ωραίους συντελεστές. Και για έναν λόγο δεν πάει καλά. Δεν ήταν το timing, δεν ήταν η εποχή. Δηλαδή έχω τύχει, μάλλον δεν έχω τύχει τόσο πολύ. Συνήθως είμαι, δόξα τω Θεώ, σε επιτυχίες, αλλά και οι λιγότερο πετυχημένες δουλειές που ήμουνα, έτυχε να μην είναι. Δηλαδή, πολλές φορές έχει τα φόντα μια δουλειά, αλλά απλά δεν κάθεται. Θα έλεγα, το ξέρεις, φαντάζομαι, ή θα συμφωνήσεις, ελπίζω, ότι το επάγγελμα του ηθοποιού είναι αδυσόπιτο. Και σε πολλές περιπτώσεις θνησιγενές. Έχουμε πολλά παραδείγματα μεγάλων ιερών τεράτων, να μην πάω στο εξωτερικό, του εγχώριου ελτεχνικού στερεώματος, και αν προκειμένου μιλάω για ηθοποιούς, οι οποίοι μεγαλούργησαν σε συγκεκριμένες περιοχές, περιόδους ακμής του ελληνικού κινηματογράφου, και δυστυχώς ο βίος τους επιφύλαξε δυσάρεστες εκπλήξεις στα τελευταία τους χρόνια. Σε φοβίζει το ενδεχόμενο το μέλλον να μην είναι ανάλογο του παρόντος? Με βάζει σε σκέψεις το μέλλον, αλλά δεν με φοβίζει. Δεν μπορώ να πω ότι με φοβίζει. Και επειδή ειδικά αυτά τα παραδείγματα που ανέφερες, Παναγιώτη, ήταν συνήθως σε λίγο παλιότερες εποχές, όπου το σταριλίκι τότε ήταν πολύ έντονο. Ένιωθες όταν έκανες αυτή τη δουλειά και ήσουν ηθοποιός, ότι ήσουν κάτι έτσι όπως σε θεοποιούσε ο κόσμος, γιατί έβλεπες τότε τους ηθοποιούς μόνο στον κινηματογράφο. Τώρα μπορείς να το δεις στην τηλεόραση, θα το δεις σε 5 εκπομπές, θα τον δεις πώς μιλάει, μπορεί να ξυθεί, θα τον δεις και στον δρόμο πιθανόν. Λίγο τα απομυθοποιούμε τα πράγματα, μας απομυθοποιεί και ο κόσμος και δεν νιώθουμε κι εμείς τόσο ψηλά όσο νιώθαν οι παλιότεροι ηθοποιοί. Όταν λοιπόν ζεις μια τέτοια έντονη ζωή, αρχίζεις ίσως να μην ελέγχεις τον εαυτό σου και κατά συνέπεια και το πώς θα χειριστείς τα οικονομικά σου. Και φτάνουν πολλοί άνθρωποι να ζουν και να καταλήγουν έτσι. Θεωρώ ότι φέρομαι συνετά και ελπίζω να μην βρεθώ ποτέ σε αυτή τη θέση. Αλλά είναι ένα επάγγελμα που ό,τι και να κάνεις παραμένει πάντα ανασφαλές. Φέτος είσαι, του χρόνου δεν είσαι. Αλλά είναι και καταγεγραμμένη και μεγάλη ανεργία στον κλάδο, έτσι. Είναι, βέβαια, δεν το συζητώ. 90% από όσο ξέρω. Νομίζω είναι από τους κλάδους που έχει τη μεγαλύτερη ανεργία. Αλλά επειδή είναι ένα επάγγελμα περίεργο, πολλοί κόσμος δηλαδή έρχεται για να γίνει ηθοποιός γιατί ακριβώς τους ελκύεται από τα φώτα. Αλλά για να φτάσεις να είσαι στα φώτα, πρέπει να ρίξεις τόση δουλειά πριν, που αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνουν αυτοί οι περισσότεροι που έρχονται για να γίνουν ηθοποιοί. Αυτοί που αγαπάνε όντως τη δουλειά και έχουν καταλάβει τη φιλοσοφία της, τους αρέσει και αυτό. Και το πριν. Και μας αρέσει μάλιστα πάρα πολύ το πριν. Δηλαδή για να βγει ένα επεισόδιο ενός σύριαλ, σκέψου ότι γίνονται γυρίσματα 10 ώρα κάθε μέρα. Για μια εβδομάδα πρέπει να κάνεις 10 ώρα γυρίσματα για να βγει ένα επεισόδιο ενός σύριαλ. Αυτό όταν το βλέπεις στην τηλεόραση δεν μπορεί να το διανοηθεί κάποιος. Αν δεν είναι στη δουλειά και δεν δει τι. Γιατί περνάνε τόσες ώρες, τι είναι αυτό που κάνετε, δεν λέτε τα λόγια σας. Είναι δύσκολη και επίπονη δουλειά. Γι' αυτό και έχει μεγάλη ανεργία, γιατί έρχονται πολλοί και μετά βλέπουν ότι δεν είναι όπως τα περιμένανε. Και φυσικά δεν μπορούν να βρουν από δουλειά. Από την άλλη, όμως, τηλεόραση έχει το περιθώριο της επανάληψης μιας σκηνής, αν δεν πάει καλά. Στο θέατρο τι συμβαίνει, τι έχεις αντιμετωπίσει? Στο θέατρο αυτή είναι και η μαγεία του. Πες μας ένα περιστατικό που. Πολλά. Δεν πας καλά σε μια παράσταση, γιατί η ψυχολογία σου αρνητική, οι συγκυρίες ανατρεπτικές για σένα. Κοίταξε. Πώς θα αντιμετωπίζεις? Το έχεις ζήσει αυτό? Βέβαια. Έχω τύχει να πάω και πολύ άρρωστος, δηλαδή με 39 πυρετό, και να παίξω. Μάλιστα ήταν πρόπερση σε μια παράσταση που παίζαμε την Αταλία Δραγούμη και ήμασταν οι δυο μας στη σκηνή όλη την ώρα. Με πολύ χορό, με πολύ. Δηλαδή ο υδρότας ήταν ποτάμια μετά την παράσταση. Και έπρεπε να πάω για να παίξω με 39 πυρετό. Η ψυχολογία μου λοιπόν ήταν πώς πάω σήμερα στο θέατρο. Ήτανε βουνό. Σε πληροφορώ ότι μετά από 2-3 λεπτά που ήμουν στη σκηνή, για την ώρα που ήμουν στη σκηνή, ξέχασα και τον πυρετό, τα ξέχασα όλα. Δεν ξέρω, είναι η αδρεναλίνη, είναι ένα πράγμα μαγικό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Που εκείνη την ώρα ξεχνάς τα πάντα. Αυτό όσον αφορά το πώς μπορεί με την ψυχολογία να πας. Και πολλές φορές είναι βάλσαμο. Βλέπεις ηθοποιούς. Θυμάμαι η Ελένη Γερασιμίδου είχε πεθάνει η αδερφή της τότε, η Νατάσα, και την ίδια μέρα έπαιζε. Και είπε ότι αυτό την κράτησε ψύχρεμη και. Είναι μια τέτοια δύναμη σου δίνει το θέατρο που αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να το εξηγήσεις και δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Γίνεται πολλές φορές και αγχολητικό και το αντίβαρο.
πραγματικά. Σε αυτά που βιώνουμε. Θέλω να επιστρέψουμε πάλι στην ταινία. Ξέρεις, πηγαίνουμε, κάνουμε ένα έτσι καλλιτεχνικό πικ. Είναι πολύ ωραία η κουβέντα μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να πάμε τώρα πάλι στην ταινία. Θέλω να ακούσουμε και να δούμε το μουσικό θέμα, το κεντρικό μουσικό θέμα της ταινίας. Πριν το δούμε όμως και το απολαύσουμε, θέλω να μας πεις τους συντελεστές. Ποιοι έχουν αναλάβει αυτό το έργο. Να πούμε γενικά για την ταινία ή να πω για το μουσικό κομμάτι. Να ξεκινάμε το μουσικό κομμάτι και επανερχόμαστε και μιλάμε για τους υπόλοιπους συντελεστές. Τη μουσική επένδυση μέσα στην ταινία, σε όλες τις σκηνές, είναι καταρχήν η μουσική είναι γραμμένη για την ταινία. Δεν είναι, ο Κωνσταντίνος Ξενόπουλος που είμαστε και συμπαραγωγή, είναι ο άνθρωπος που έγραψε τη μουσική για την ταινία. Σε κάθε σκηνή δηλαδή μιλάμε για δουλειά φοβερή και ώρες, αλλά έχει βγει το αποτέλεσμα που θέλαμε, έχει αναδειχτεί κάθε σκηνή με αυτή τη μουσική. Και το τραγούδι των τίτλων, το οποίο παίζει και στο τρέιλερ και είναι το τραγούδι της ταινίας, το 5 και 12, είναι από τις Μπέλα Φάζ, που είναι η Χρύσα η Τσαλταμπάση, η αδερφή μου και η Αγγελική. Α, φίλη. Αδελφή σου είναι. Αδελφή μου είναι. Και η κοπέλα, τα κόκκινα μαλλιά είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι το φυσικό της χρώμα αυτό. Όχι. Για την ταινία είναι, έτσι. Είναι γενικά το στυλ της. Είναι τραγουδίστρια αδερφή μου και είναι λίγο ροκ. Όταν λέω το φυσικό της χρώμα εννοώ αυτό που κυκλοφορεί έξω, έτσι κυκλοφορεί. Έτσι κυκλοφορεί. Κόκκινα μαλλιά. Υπέθεσα μήπως είναι για τις ανάγκες της ταινίας. Όχι, όχι, όχι. Και η αμφίεσή της είναι αυτή που ξεκινήσει. Είναι το στυλ της, ναι, και το στυλ του συγκροτήματος και όταν βγαίνουν για τις συναυλίες τους είναι έτσι ευχάριστες και με ζωηρά χρώματα. Πες μας πάλι το συγκρότημα. Το συγκρότημα είναι η Μπέλα Φάζ και ο Γκάμπριελ Ράσελ είναι ο άνθρωπος που συνεργάζεται με την Μπέλα Φάζ, γράφουν τη μουσική, τους στίχους και τραγουδάει η αδερφή μου. Αυτοί έχουν λοιπόν γράψει το 5 και 12. Το μικρό της είπες Χριστίνα. Χρύσα. Από το Χρυσούλα. Χρυσούλα. Χρυσούλα είναι Χρύσα. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τις Μπέλα Φάζ και να δούμε και την αδελφή του Θανάση, η οποία έχει αναλάβει το ερμηνευτικό. Είναι λίγο οικογένεια. Η ταινία λοιπόν, έχει γίνει με συνθήκες οικογένειας. Και κυριολεκτικά λοιπόν. Ναι. Πάμε να δούμε το μουσικό θέμα, θα απολαύσουμε. Yeah.
Έλληνα λοιπόν και το μουσικό θέμα, πολύ ωραία. Και είδαμε και άλλους ηθοποιούς μέσα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή να μας πεις όσο δυνατόν πιο πολλούς συντελεστές της ταινίας, όσους μπορείς να θυμηθείς. Θα σας πω, βασικά τον διευθυντή φωτογραφίας που στον κινηματογράφο είναι το κλειδί μιας ταινίας. Είναι ο διευθυντής φωτογραφίας που είναι ο Βιέννης Διονυσόπουλος, είναι κορυφαίος στο χώρο και ήταν καταπληκτικός. Έγινε όλη η ταινία με Steadicam. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Steadicam δίνει έτσι μια δράση ακόμα και στις απλές σκηνές. Είναι η κάμερα η οποία στέκεται που στα χέρια. Ένα σύστημα ολόκληρο πάνω που πανάκριβο. Αυτός ο Τσιμπερόπουλος, ο άνθρωπος που το χειριζόταν, έχει δουλέψει και στο Harry Potter, έχει κάνει σκηνές. Στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Είναι παγκοσμίου φήμης. Mm-hmm. Και ήταν όλη η ταινία μας γυρισμένη με αυτό. Α, όλη η ταινία. Άρα ναι. Λοιπόν, έχει δώσει μια αίσθηση. Μια κίνηση. Μια αίσθηση κίνηση. Ναι. Που το κάνει πολύ κινηματογραφικό και ωραίο. Αυτά είναι τα πολύ βασικά που ήθελα να πω. Και πέραν αυτού, να πω τους ηθοποιούς. Στους βασικούς ρόλους είναι ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, η Δανάη Κλειόθωνέου, ο Κώστας Φλοκατούλας, η Χριστίνα Τσάφου, ο Γιώργος Γαλίτης, η Αγοραστή Αρβανίτη, ο Χρήστος Πανός και ο Σπύρος Παπάς. Και σε guest, σε έτσι κλου ρόλους, είναι ο Νίκος Ορφανός, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, ο Λάμπρος Φυσφής, ο Κώστας Βουτσάς, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ναταλία Δραγούμη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Βάσο Λασκαράκη, ο Τάσος Γιαννόπουλος, αν ξεχνάω κάποιον. Πάρα πολύ. Είναι μια ολόκληρη ανθρώπινη στρατιά, έτσι. Και έχω φροντίσει ακόμα και σε ατάκες που υπόνονται, δηλαδή μία ατάκα στην ταινία, εκτός από δύο-τρεις περιπτώσεις που είχαμε ανθρώπους που μας βοηθήσανε και μπορεί να είπαν μια ατάκα, αλλά έχουν μελετηθεί. Είναι όλες παιγμένες από ηθοποιούς. Δηλαδή έχουν πολλοί συμμαθητές μου από τη δραματική σχολή, νομίζω 8, έχουν έρθει και παίζουν κι αυτοί. Και δηλαδή ακόμα και ο μικρότερος ρόλος νομίζω ότι γίνεται με ακρίβεια. Mm-hmm. Και αυτό ήθελα πάντα. Δηλαδή βλέπω πολλές φορές ταινίες, γιατί σε σειρά λίγο δεν ξέρω, μπορεί να μου φαίνεται πολλές φορές ακόμα και ωραίο να πει ένα την ατάκα του λίγο άχαρα. Αλλά σε μία ταινία θέλω να χαθώ μέσα σε αυτό που βλέπω. Και αν κάποιος με πετάξει έξω, δεν είναι τόσο καλό. Mm-hmm. Και φρόντισα να μας πετάξει κανένας έξω. Mm-hmm. Τι θέλεις να αποκομίσουν οι θεατές φεύγοντας από την αίθουσα της προβολής της ταινίας? Θέλω να γελάσουν πολύ, να χαρούν αυτό το δίωρο, να νιώσουν μια ανάταση και να πάρουν και μια ελπίδα. Mm-hmm. Ο ήρωάς μας που είναι ένας αντιήρωας ο Ευτύχης, δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί όχι λοιπόν και όλοι οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Για πες μου τώρα, να έχουμε σε προσωπικό επίπεδο πάλι. Το καλλιτεχνικό σου ταξίδι φυσικά αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, δεν είναι ανώφελο, αλλά σίγουρα δεν είναι και ανέφελο. Με την έννοια ότι έχει δυσκολίες. Πολλές. Έχει και περιόδους δυσάρεστες. Για πες μου λοιπόν τη μεγαλύτερη απογοήτευση που έχεις βιώσει ως σήμερα, που ίσως να σε οδήγησε και ένα βήμα πριν τα καταλήψεις, δεν ξέρω. Μπορώ να πω ότι ήμουν πολύ τυχερός αυτό. Έτυχα σε πάρα πολύ καλές συνεργασίες με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς και επειδή και εγώ δεν ξέρω, το πάω ίσως τελικά χωρίς να το είχα κατά νου, αλλά το πάω με μια σειρά πολύ καλή για τα, έτσι όπως το ήθελα, δεν έχω νιώσει αυτό το πράγμα. Το μόνο κάποια στιγμή στις αρχές που ήταν να αντιμετωπίσω όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα και και είχα πολλές ώρες δουλειά. Είχα βάλει δηλαδή και είχα γυρίσματα για ένα σύριαλ, έκανα διαφημίσεις στην τηλεόραση, έκανα ένα τηλεπαιχνίδι, έκανα θέατρο, έκανα και μια ταινία, το I4 τότε. Mm-hmm. Κάποια στιγμή είχα πραγματικά ένα πενθήμερο που δεν είχα κοιμηθεί καθόλου. Και είχα και δύο κινητά. Και ήμουνα ένα βράδυ που ήθελα πραγματικά να τα πετάξω και λέω αυτό είναι που ήθελα να κάνω. Αυτό είναι που ήθελα να κάνω, αλλά μάλλον δεν το χειρίστηκα τόσο σωστά γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Όταν πια βρήκα τους ρυθμούς μου, δεν το ξανασκέφτηκα. Οπότε όντως έχει υπάρξει τέτοια στιγμή. Αλλά επειδή μου πηγαίναν καλά τα πράγματα, δεν μου πηγαίναν άσχημα, αλλά ήταν τόσο το φορτίο και οι ευθύνες που ξαφνικά αισθάνθηκα, mm-hmm. που πήγανε λίγο να με πλακώσουν. Mm-hmm. Αλλά συγκεντρώθηκα mm-hmm. και επανήρθα. Mm-hmm. Θανάση, ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος όταν συναντάει έναν ηθοποιό που τον έχει παγώσει στο μυαλό του στις σκηνές, τις χαρακτηριστικότερες των έργων που έχει υποδηθεί, θέλει να τον δει στο δρόμο ή στην ταβέρνα ή στο χώρο εστίασης που τον συναντάει και να του ξαναμιλήσει του κόσμου έτσι, να του ανταποκριθεί ακριβώς έτσι ή παρομοίως όπως στις ταινίες, όπως τα έργα που παίζει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, φαντάζομαι και εσύ το εισπράττεις ναι. σε εισαγωγικά απέτηση του κόσμου. Δηλαδή θέλει να σε δει να κάνεις την κρυμάτσα, τη μούτα αυτή. Τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση? Δυστυχώς αυτό δεν μπορώ να πώς να το πω,
να τους κάνω, δεν μπορώ να κάνω αυτό το κέφι. Είναι δεκτό και θεμητό αυτό που συμβαίνει. Εμένα μου αρέσει να μιλάω με τον κόσμο, τους χαιρετάω όλους, βγαίνω φωτογραφίες με όλους, όποιος και να μου ζητήσει. Αλλά ως Θανάσης και όπως νιώθω. Δεν θα κάνω κάτι, δεν θα προσποιηθώ κάτι στη ζωή μου. Η δουλειά μου είναι αυτή, να προσποιούμε και να μιμούμε καταστάσεις, να ζω και να αποδύω με άλλους ρόλους. Αλλά στη ζωή μου είμαι και θέλω να είμαι ο Θανάσης. Θα αντιμετωπίσω τους ανθρώπους σαν Θανάσης. Αν αυτό σε κάποιον δεν αρέσει, είναι το μόνο που δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άρα, αλλά όμως δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, ναι, όντως πολλοί μου λένε κάνε αυτό, κάνε μας, γιατί είσαι λίγο πιο, ξέρω εγώ, σοβαρός. Ναι. Έτσι είμαι. Άντως, δεν μπορώ να αλλάξω. Πολλές φορές φαντάζομαι αναγκάζεσαι όταν δεν έχεις τη διάθεση να φορέσεις ένα ψεύτικο χαμόγελο για να μην δυσαρεστήσεις τον κόσμο. Μου φτιάχνει τόσο ο κόσμος τη διάθεση που το χαμόγελο έρχεται από μόνο του. Ναι. Απλώς έρχεται στα δεδομένα μου και στο πώς είμαι εγώ ως Θανάσης. Ναι. Δεν θα είμαι ο ρόλος ποτέ. Και δεν θέλω να απομυθοποιώ τους ρόλους μου. Ξέρεις γιατί σου λέω, γιατί και πρόσφατα είχαμε και μήνυση από μια θεατή μιας παράστασης εις βάρος του Γιάννη Μπέζου. Αυτό το άκουσα, αλλά δεν έχω ακούσει λεπτομέρειες. Ναι, ο οποίος από σκηνής βέβαια επιτίμησε την γυναίκα αυτή, η οποία ήταν με την κόρη της στο φινάλε της παράστασης, όταν αυτή έβγαζε φωτογραφίες με το κινητό της. Ένιωσε άσχημη γυναίκα και γι' αυτό το λόγο αυτό την προσέβαλε και στο παιδί της και στο κοινό, το έχει υποβάλει μήνυση. Και το λέω αυτό γιατί πριν από χρόνια, καταρχάς ο Γιάννης Μπέζος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σνόμπ, αλλά δεν, σε καμία περίπτωση η εικόνα που βλέπουμε στη σκηνή δεν είναι αυτή στον δρόμο. Θυμάμαι μια περίπτωση που είχα κάνει μια συνέντευξη μαζί του σε έναν άλλο τηλεοπτικό σταθμό και είχα δώσει την αποστολή σε έναν ταξιτζή να τον φέρει στο στούντιο. Ο ταξιτζής νόμιζε ότι θα συναντήσει τον Μπέζο από τις σειρές που έβλεπε και άρχισε να του κάνει αστεία. Δεν έλαβε καμία απάντηση ανάλογη. Ήταν ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Και ξέρεις, αυτός είναι και μια απογοήτευση του κόσμου όταν συναντά έναν άλλον άνθρωπο έξω από τη σκηνή, από τα όρια της τέχνης του. Εγώ δεν θα μιλήσω ακριβώς για το συμβάν, επειδή δεν το γνωρίζω ακριβώς πώς έγινε. Όχι, δεν θέλω να κάνεις σχόλια. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι πολλές φορές ακούμε, αλλά δεν έχουμε δει. Βέβαια. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Θα πω ότι ένας ηθοποιός, καλός ή κακός, εγώ όταν βγω θέλω να καλοκαρδίσω τον κόσμο. Δεν μπορώ όμως να κατηγορήσω έναν άνθρωπο που δεν νιώθει να το κάνει αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι περίεργο αυτό που λέω και καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει μια εικόνα και θέλει να δει αυτή την εικόνα, αλλά απ' την άλλη πάντα υπάρχει πίσω ένας άνθρωπος, πίσω από αυτό που εμείς πάντα θεωρούμε απρόσωπο, ή ότι ναι, ο Γιάννης Μπέζος ας πούμε είναι κάτι που είναι ο Μπέζος. Πέραν του Μπέζου υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα του, που αυτός ο άνθρωπος μπορεί να νιώθει, να εκφραστεί έτσι. Επειδή τον έχω γνωρίσει, δεν το κάνει επί τούτου. Είναι ένας σοβαρός και πολύ κρατημένος άνθρωπος. Πολύ κλειστός άνθρωπος. Και πολλές φορές. Έως παρεξήγησης. Ναι, έως παρεξήγησης. Είναι η έκφρασή μας. Ναι, η ηθοποίηση, γι' αυτό εκφραζόμαστε και νιώθουμε τόσο άνετα στη σκηνή. Πολλές φορές είναι πολύ ντροπαλά άτομα και πολύ κρατημένα οι ηθοποίοι στη ζωή τους. Και οι ρόλοι είναι ένα άλοθη για αυτούς για να εκφραστούν διαφορετικά. Θα ήθελα στο κλείσιμο της ταινίας, καθώς θα μιλάμε, να παρακαλέσω τον σκηνοθέτη μας, Βασίλη Κατσάπα, να βλέπουμε πλάνα από το τρέλερ της ταινίας για να κλείσουμε. Και όσο θα βλέπουμε τα πλάνα, να σε ρωτήσω, να σου απευθύνω τελευταία ερώτηση, Θανάση, αν θεωρούσαμε τον εαυτό σου ένα κολλάζ που θα το φτιάχνες μόνος σου και που θα έπαιρνες τα χαρακτηριστικά, τα χαρίσματα, τις γκριμάτσες, τις κινήσεις κάποιων αγαπημένων σου Ελλήνων ή ξένων ηθοποιών, σε θεωρητικό βέβαια επίπεδο. Πώς θα το συνέθετε σε αυτό το παζλ? Θα πω πως θα ήθελα να είναι αυτό το παζλ. Θα ήθελα να είχε τον Κώστα Βουτσά, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Θανάση Βέγκο, τον Γούντι Άλεν, τον Μπενίνη. Κάπως έτσι. Αυτοί είναι οι ηθοποίοι που μ' αρέσουν, έχω μελετήσει, έχω μεγαλώσει με αυτούς και έχω λατρέψει και πιθανόν να έχω κλέψει και πολλά στοιχεία τους. Ίσως ασυναίσθητα, έτσι. Ασυναίσθητα, ναι. Mm-hmm. Γιατί μου ταιριάζουν, θεωρώ, και σαν άβρα και σαν στυλ. Mm-hmm. Και σαν σωματότυπος πολλές φορές. Mm-hmm. Αλλά είναι ηθοποίοι που τους έχω μελετήσει και το δικό μου κολλάζ στο μυαλό μου θα ήταν αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Και τέλος, θέλω να μου πεις, ποιο πιστεύεις ότι είναι το ισχυρότερο καλλιτεχνικό όπλο που διαθέτεις στη φαρέτρα σου? Και δεν το λέω να το πεις με εγωιστικό περιεχόμενο ή χαρακτήρα, αλλά με αίσθημα αυτογνωσίας. Είναι ότι πιστεύω στον εαυτό μου, βασικά αγαπάω πολύ αυτό που κάνω, δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτό.
Νομίζω ότι αυτό με κάνει να έχω τα όποια όπλα έχω. Το ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω ή αν ζούσα θα ήμουν δυστυχισμένος αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά. Οπότε αυτό με κάνει να κάθε φορά να μην επαναπαύομαι και να ψάχνομαι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα είσαι σε μια διαρκή αέναη καλλιτεχνική κίνηση αναζητώντας, όχι γυρίζοντας γύρω από τον εαυτό σου, αλλά αναζητώντας την εξέλιξή σου ναι. και τα όρια σου. Πολλές φορές και υπερβαίνοντας αυτά. Λοιπόν, Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ. Για την παρουσία σου εδώ που είχαμε μια πολύ λυσιτελή επικοδομητική κουβέντα, ουσιαστική θα έλεγα. Να θυμίσω λοιπόν, Θανάσης Τσαλταμπάσης, πρωταγωνιστή, υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας 5η και 12η. Θα ήθελα κλείνοντας τη δική σου ευχή για το 2014 που μόλις ξεκίνησε και με αυτή την ευχή να κλείσουμε αφού εγώ ευχηθώ στον κόσμο ό,τι καλύτερο. Θανάση, να κάνεις εσύ τον επίλογο. Εύχομαι όλοι μας να είμαστε λίγο περισσότερο ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, να έχουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε δίπλα μας, να μην τους ξεχνάμε ποτέ, γιατί εγώ επειδή έχω σε απόσταση πολλούς ανθρώπους που αγαπάω, εκτιμάω πια, άλλοτε δεν εκτιμούσα, να το εκτιμάμε αυτό που έχουμε και ό,τι είναι μακριά μας να μην το ξεχνάμε και να έχουμε λίγο υγεία και λίγο τύχη, μιας και η ταινία έχει να κάνει με την τύχη, εύχομαι όχι λίγο, πολύ τύχη σε όλους. Επώνυμο design. Καμπύλες ή ευθείες γραμμές.